Παύλα αστρολόγος, παύλα performer, παύλα τραγουδιστής, παύλα μελλοντολόγος. Παύλα άλλη δεν έχει. Όχι. Τώρα τις φτιάχνουμε όλες τις παύλες. Αν και να σου πω ότι τώρα θα αρχίσω να αρθρογραφώ και σε ένα περιοδικό, οπότε θα είμαι και παύλα αρθρογράφος. Αρθρογράφος. Ναι, έχω όλες τις παύλες. Μετά από αυτή την παύλα θα βάλεις άλλη και θα βάλεις και τελεία. Κοίταξε, γενικά μην αρέσουν, είμαι πολύ της παύλας. Ναι. Και εντάξει, θα δώσω πιο πολλές παύλες να βάλω. Παύλα ή της μεσαίας. Και της πάνω. Θα λεγόταν τάβλα, δεν θα λεγόταν παύλα. Αχ, δεν μπορώ. Εντάξει. Πώς γίνεται η Rabbit Mother να είναι πιο φυσιολογική εκεί πέρα, θέλετε να μου πείτε, δεν είναι φοβερό. Τελικά είναι. Ότι οι γύρω σου σε προσδιορίζουν. Δηλαδή περιμένεις να πεις δεν μπορεί, θα μιλήσετε, τη σώσει την κουβέντα. Γιατί οι δυο τους παύλα, τάβλα, δεν θα έβγαινε αποτέλεσμα. Ήταν και όλο αυτό το ρούχο που δεν μπορείς να πιάσεις κουβέντα. Κοιτάς τη λεπτομέρεια του ρούχου. Τελειώνεις με την Αμερική, ξεκινάς στους Ινδιάνους. Δηλαδή σε παίρνει, σου παίρνει και λίγη όνε συνοητής. Φοβερή η Rabbit, την αγαπώ. Στέλνω αυτή την τηλεόραση. Στο Πελεκούδι δώστο ρε παιδί μου να τελειώνουμε. Στον τραγουδιστή, Παύλα. Παύλα. Congratulations. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί. Μπράβο, συγχαρητήρια.